σε όλο αυτό τον κορμό και τη σκέψη και τη ουσία. Γιατί είναι κεντρική και στρατηγική σημασία ζήτημα. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μεμονωμένο. Η εκποίηση του δημόσιου πλούτου και της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, εν προκειμένου όπως είναι η ΔΕΗ και η παραγωγή ενέργειας, είναι πολιτική απολύτως όμοια με τη μείωση των συντάξεων, με τη συντριβή του ασφαλιστικού συστήματος, με το κλείσιμο των καταστημάτων, με όλη τη μνημονιακή πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, που η μία του πλευρά είναι φτηνή εργατική δύναμη, εξαφάνιση της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας, συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια και συγκέντρωση και της δημόσιας περιουσίας και της δημόσιας του δημόσιου πλούτου. Με δεδομένο ότι είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση, όμως, κύριε Δρύτσα, είναι πολιτική της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών κύκλων της ολιγαρχίας της Ευρώπης. Δεν έχει πετύχει ούτε στην Ευρώπη, και στην Ευρώπη καταστροφή φέρνει και αναθεωρείται διαρκώς. Mm. Και σήμερα η συζήτηση που γίνεται και στα ευρωπαϊκά κράτη είναι συζήτηση επανάκτησης του δημοσίου σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, διότι αυτή η άναρχη υπερεκμετάλλευση ανθρώπινων, εθνικών και περιβαλλοντικών πόρων δεν μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη, οδηγεί σε κατάρρευση. Ο περίφημος ανταγωνισμός όχι μόνο δεν φέρνει μικρές τιμές για τους καταναλωτές, αλλά φέρνει τεράστια κόστη και τεράστια πλούτη για λίγους. Εδώ έχουμε μια ρεμούλα. Και αυτές οι κυβερνήσεις τώρα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, είναι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί ρεμούλα, γιατί το λέτε έτσι, κύριε Δρύτσα? Αλλά και για την ιδιοτέλεια, μιλάτε, ή για κάτι και για την μεροληψία. Δίνουν πλούτο σε λίγους, κύριε οικονόμο. Γελιόμαστε. Είναι ένα εθνικό σχέδιο η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Πάντως θυμάμαι ότι τα ίδια εξυπηρέτηση οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων. Αυτά που λέτε τώρα, κύριε Δρύτσα, τα θυμάμαι με την ίδιο περίπου τρόπο. Θα απολογηθεί και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Δενιζέλος. Να λέτε και για τις επικοινωνίες. Αρχίσαμε τα ειδικά δικαστήρια, λέγατε. Θα ανταρχίσουμε όλα. Συγχαρητήρια, κύριε Δρύτσα. Γυρίστε τη χρόνια. Τη χώρα 50 χρόνια πίσω. Δυστυχώς αυτή είναι η ψυχολογία σας, αυτή είναι η νοοτροπία σας και αυτός είναι ο πολιτικός. Τι έχουμε τεράστια? Εσείς δεν έχετε τεράστια ευθύνη? Έχουμε πραγματικότητες. Στα 4 χρόνια του μνημονίου οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι στη χώρα μας. Πού είναι αυτοί οι πλουσιότεροι και τους βλέπουμε εμείς? Πάρτε όλα τα στοιχεία. Πού θα σου όλα τα στοιχεία? Ονοματεπώνυμα, κύριε Δρύτσα, αφήστε τα στοιχεία. Ποιοι είναι αυτοί που γίναν πλουσιότεροι? Εγώ βλέπω μεγάλες επιχειρήσεις να καταραίουν. Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι? Αν τους κάνω να μάθω κι εγώ. Πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Πού είναι οι πλούσιοι πλουσιότεροι? Αυτά το αποδεικνύουν. Αλλά εντάξει. Κύριε Μαρκόπουλε, μην γελιάσετε. Ελάτε, κύριε Δρύτσα. Γίναμε Μονακό και δεν το ξέραμε. Γίναμε Μονακό. Ξαφνικά βεβαίως, ξέρετε καλά ότι στηρίζεστε στα ισχυρά συμφέροντα. Απειλές, το ξέρετε πολύ καλά. Εκτός από τις γνωστές απειλές, στηρίζεστε στα ισχυρά συμφέροντα. Εγώ ναι, βέβαια. Λοιπόν, είμαι υπάλληλος των συμφερόντων. Θα είστε να ολοκληρώσει και ρωτήσετε στο παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένας μεγάλος αγώνας, όχι μόνο των εργαζομένων της ΔΕΗ, αλλά ολόκληρη του λαού της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως, που είναι και η καρδιά του προβλήματος. Δηλαδή, εσείς το εννοείτε, κύριε Δρύτσα, ότι θα πάρετε πίσω τη ΔΕΗ, ή το λέτε τώρα ως αντιπολιτευτικό? Είναι εμπορική σύλλογη, είναι μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση. Να. Γι' αυτό είναι και ο πρόεδρος του. Αφού πάρουν το λιμάνι μιλάτε, πίσω από τους Κινέζους, λοιπόν, μετά θα πάρουν και τη ΔΕΗ. Μιλάτε, εκτός από τους συνδικαλιστές, μιλάτε και με κανέναν άλλον? Μιλάτε με τους πολίτες? Παρακαλώ. Μα λέω ότι είναι και η κοινωνία μας. Οι συνδικαλιστές είναι αιρετοί, να σέβεστε τα αιρετά αξιώματα. Ρωτάω αν μιλάτε και με την κοινωνία. Ρωτάω αν μιλάτε μόνο με την γενόμενη ΔΕΗ ή μόνο και με την κοινωνία. Ρωτάω. Εγώ ξέρω ακριβώς ότι απεργούν οι εργαζόμενοι τη ΔΕΗ. Δεν είναι κακό να σας ρωτάνε κάτι και να απαντάτε. Δεν είναι ανάγκη να... Οι μεγάλες κινητοποιήσεις ολόκληρης της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας έχουν οδηγήσει τους δικούς σας βουλευτές να τρέχουν για να μην φτάνουν για να πετύχουν κάποιες βελτιώσεις. Το σαν αυτή που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος τώρα, ότι αν προκληθούν, η οικονόμου ανεργία θα προκληθεί από όλη αυτή την ιστορία. Νέο κύμα ανεργία. Πώς θα γίνει αυτό? Νέο κύμα ανεργία. Πώς θα προκύψει ανεργία, για πείτε μας. Θέλετε, θέλει και ερώτημα. Βεβαίως θέλει και ερώτημα. Σήμερα η ΔΕΗ για να λειτουργήσει τα εργοστάσια, εκτός από το προσωπικό, παίρνει και μέσω εργολάβων και άλλους τεχνίτες. Πείτε μου εμένα, ο ιδιώτης θα φέρει μαύρους μεγαλέρες να τους μαστιγώνει? Όχι, θα φέρει εργολάβους όπως φέρνει καλή ώρα και η Κόσκο στο λιμάνι, μια και αναφερθήκατε στο λιμάνι. Και έχει μόνο 200 εργαζόμενους με σταθερή σχέση και όλους τους άλλους τους έχει μέσω εργολάβων
με σχέσεις γαλέρα. Ναι, αλλά στο σύνολο λοιπόν, όμως, κύριε Γρίτσα, στο σύνολο όμως, στο σύνολο όμως, η μεταφορά του πλούτου που σας έλεγα, στο σύνολο όμως, στο σύνολο όμως, αν μου επιτρέπετε, ακούστε κύριε Γρίτσα, στο σύνολο των εργαζόμενων όμως, σήμερα στο λιμάνι είναι υπερπενταπλάσιοι από όσους είχε όλοι. Γιατί... υπερπενταπλάσιοι. Και το ξέρετε, κυριότερο απ' όλα είναι ότι... από την Εύβοια και δεν γνωρίζετε κάνετε τίποτα. Πολύ μεγάλο λάθος, κύριε Γρίτσα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είμαι πλάση. Κατά το ίμες Υπηρεώτης. Ακούστε τώρα. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, βοηθάει. Πάμε λοιπόν. Έχει υπερπολαπλάσιους, έχει μεγαλύτερες επενδύσεις, έχει καλύτερη παραγωγικότητα. Και όσοι πάνε στο λιμάνι, εγώ θα περίμενα από εσάς. Ανοδομής και όχι υποδομής. Τις επενδύσεις υποδομών της κάνει. Ανοδομής θα πει ανοδομής. Οι που τις φέραν από την Κίνα. Χωρίς ούτε μία βίδα στην ελληνική βιομηχανία. Έχετε δει κανένα λιμάνι χωρίς γερανογέφυρες. Όχι, αλλά χωρίς τις βασικές. Αυτά είναι κινέζικα. Όχι. Στον Πειραιά μιλάτε κινέζικα. Κύριε, καλημέρα σας, Χριστοφάρου. Πάμε σε ένα μικρό διαλυμάτα. Δεν γίνονται από κανέναν επενδύσεις. Όπως και οι επενδύσεις στη ΔΕΗ γίνονται από το ελληνικό δημόσιο. Έχει πληρώσει αίμα ο ελληνικός λόγος για τέτοιες επενδύσεις. Πάμε σε ένα διάλειμμα.